Χρήστο Κρίκα, έχουμε κάποιες αλλαγές στις φορολογικές αλλαγές στις επιχειρήσεις. Όχι, δεν έχουμε κάποιες σοβαρές αλλαγές στις επιχειρήσεις. Περιμένουμε κάποια πράγματα. Κυρίως αυτό το οποίο αναμένουμε είναι το πώς θα ερμηνευτούν τελικά κατά τη διοίκηση και έχουν αρχίσει και δίνονται ερμηνείες από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων το πώς θα ερμηνευτούν οι αποφάσεις οι οποίες έχουν σχέση με την παραγραφή. Θα έλεγα και είναι το μεγάλο κομμάτι. Πολύ μεγάλη προσοχή στα φυσικά πρόσωπα αλλά και στα νομικά, κυρίως στο κομμάτι των ανοιγμάτων λογαριασμών. Πλέον να γνωρίζει ο κόσμος ότι υπάρχει δυνατότητα του άμεσου ανοίγματος τραπεζικών λογαριασμών και επιπλέον κάτι άλλο, και βέβαια το συνδυάζω με την απόφαση την πρόσφατη να δηλώνουν τους επαγγελματικούς λογαριασμούς, είναι ότι από το 2010 επί της ουσίας οι τράπεζες, μια απόφαση η οποία υπάρχει, τα στοιχεία όλα πλέον δίνονται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Άρα έχει η αρχή αυτή τη στιγμή τα οικονομικά δεδομένα όλων των πολιτών, όλων των φορολογουμένων. Και σύν με το άνοιγμα που έχουμε τώρα, με το άνοιγμα που έχουμε και των συνόρων σε κομμάτι πληροφοριών, από το 2017 και μέχρι και το τέλος του 2018, πλέον θα έχουμε και στοιχεία από το εξωτερικό, θα έρχονται και από εκεί αναλύσεις τραπεζικών λογαριασμών με χώρες του ΑΣΑ, χώρες που έχουν υπογράψει λοιπόν αυτού του είδους τη σύμβαση για τις διμερείς σχέσεις, για την ανταλλαγή πληροφοριών, οικονομικών πληροφοριών. Το θέμα βέβαια εδώ, και το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό, Σοφία, και το θέτεις και σε ένα βάση στιγμή, είναι το κομμάτι της υπερφορολόγησης. Εκεί πονάμε όλοι, εκεί έχουμε το μεγάλο πρόβλημα και εκεί ο κόσμος στενάζει. Από ποια άποψη στενάζει? Ότι λένε, παράδειγμα, ελεύθεροι επαγγελματίες που πληρώνουν μεγάλες ασφαλιστικές εισφορές, τι έγινε με εμάς στο κομμάτι του μερίσματος όσον αφορά τι μπορούμε να πάρουμε από αυτό? Τουλάχιστον δεν μπορούσαμε να είχαμε μια μικρή περικοπή και εμείς στο κομμάτι των ασφαλιστικών εισφορών. Αυτό περιμένει η αγορά. Αλλά δεν είδαμε κάτι για τους ελεύθερους επαγγελματίες και δεν νομίζω ότι θα δούμε.